Σε λίγο θα πάτε στο Καρπάθιο, στο 4ο Δημοτικό Ναι. Σχολείο, κύριε Δήμαρχε, έμαθα, με την τεχνική υπηρεσία. Θέλετε να μας πείτε λεπτομέρειες? Σας πω, Πού βρισκόμαστε? Θέλω να πάω να κάνω μια επίσκεψη. Είναι ρουτίνα σε επίσκεψη. Οπότε, γιατί 18-19 του μήνα έρχονται από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, από την Σύρο δηλαδή, προκειμένου να επιθεωρήσουν και το σχολείο της Ψιάνης και τον παιδικό σταθμό. Επιτέλους πρέπει να τελειώνει το σχολείο. Ναι. Το να πηγαίνω από μήνα σε μήνα και να μην έχει τελειωμό αυτή η ιστορία, δεν είναι ότι ευχάριστο. Αν και έχω διαβάσει την απάντησή σας, θέλω, λόγω του ότι και μέσα στον ηλεκτρονικό τύπο γράφτηκε πού ήταν η Κάλυμνος, να μας πείτε τι έγινε με αυτή τη σύσκεψη με τον κύριο Μάνο Κόνσολα. Αλλά και γενικώς, κύριε Δήμαρχε, επειδή ξέρετε, όταν γράφετε κάτι, ανοίγουν αμέσως στόματα και γράφουν. Ναι. Γιατί είμαστε απόντες από τουριστικές εκθέσεις? Δεν είμαστε απόντες. Ναι. Είμαστε απόντες. Ναι. Και δεν είναι θέμα μόνο Δήμου, βέβαια, επαναλαμβάνω. Είμαστε απόντες. Είναι και ένας ξενοδόχων. Προχθές σύσκεψη με τους φορείς. Ναι. Η Επιτροπή Τουρισμού αποφασίστηκε ποιες εκθέσεις θα πάμε το 20. Ναι. Είμαστε σε μια διεργασία δυνατή. Το επίσημα το Υπουργείο Τουρισμού ανέλαβε το φεστιβάλ και τέθηκε υπό την αιγίδα του. Το ανέλαβε υπό την αιγίδα του. Εμείς με τον κύριο Κόνσολα, εγώ, ο Κόνσολας και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κρουαζιέρας, κάναμε ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο πολύ νωρίτερα και το είπα σε εσάς. Το έχετε βγάλει. Ένα λεπτάκι για να καταλάβουμε. Ακούστε με, τώρα το να βγαίνει το κάθε μέσο και να λέει τα δικά του. Εγώ αυτό, με συγχωρείτε, δεν θα παρασυρθώ ούτε να λέω πράγματα τα οποία. Ναι, αλλά εξηγήστε μας κάτι. Αυτές οι εκθέσεις που έγιναν ήδη από Οκτώβρη έως τώρα ήταν, εννοείται, προηγούμενου πακέτου, συμφωνημένο. Ναι. Ποιος είπε ότι θα πηγαίνουμε σε όλες τις εκθέσεις? Ναι. Ποιος το είπε αυτό? Θα πάμε εκεί που ενδιαφέρει το νησί. Επιλογή εκθέσεων γίνεται. Όχι άρον-άρον σε όποια έκθεση γίνεται πρέπει να είναι παρούσα η Κάλυμνος. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, ούτε οργανωτικές ούτε οικονομικές. Αλλά το θέμα είναι να είναι και συμφέρουσες για το νησί οι εκθέσεις στις οποίες θα πάμε. Να είναι στοχευμένες οι εκθέσεις. Βέβαια, κάπου δεν μπορούμε να είμαστε υπό την προστατευτική ομπρέλα της περιφέρειας που έτσι κι αλλιώς νοικιάζει το χώρο. Ή έτσι αλλιώς. Όσο εχθές πάει η περιφέρεια, υπάρχει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο και η παρουσία της Καλύμνου. Αλλά εμείς αυτοδύναμα και αυτοτελώς κάναμε μια επιλογή κάποιων εκθέσεων. Ωραία. Και ξεκίνησε η Επιτροπή Τουρισμού, κατέληξε σε κάποιες εκθέσεις και το 20 θα πορευτούμε με βάση τις επιλογές. Με βάση τις επιλογές αυτές. Σε ένα μήνα, ούτε λίγο νωρίτερα, θα έχουμε την ανοιχτή ημέρα καριέρας. Ένα μήνυμα που ήρθε και πρόσκληση από το γραφείο σας για παιδιά που θέλουν λίγο να μετακομίσουν για να βρουν δουλειά όμως, έτσι. Εγώ στήριξα, μάλλον στήριξα, ήμουν θετικός στο κάλεσμα αυτό, επειδή το έκανε ένας συμπατριώτης μας ουσιαστικά. Ο Μιλτιάδης Ζωήδης. Οπότε γι' αυτό το λόγο και μόνο είπα, διότι δεν μου επιτρέπεται εγώ να εμπλέκομαι σε ιδιωτικές, έτσι, κινήσεις. Παράλληλα, βλέπουμε λίγο να καθυστερεί το πρόγραμμα κοινοφέλους εργασίας. Ασφαλώς, πιέζομαι να ανοίξει από τη δική μας μεριά. Ναι. Πρέπει να ανοίξει, θα ανοίξει, δεν μπορεί. Παραπείε το κακό, η καθυστέρηση υπάρχει. Και να πω και κάτι άλλο. Τα παιδιά υποψήφοι μέχρι 28 χρονών που έχουν τελειώσει το Λύκειο, είναι ανοιχτή μια πρόσκληση για σύνοριο φύλακες, 800 τον αριθμό, εκ των οποίων 10 θα έχουν στην Κάλυμνο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μέχρι 28 του Φεβρουάρη είναι ανοιχτή μια πρόσκληση η οποία μπορεί να ενδιαφέρει δικά μας παιδιά. Και εδώ παίζει, έχει πολλά μόρια η εντοπιότητα. Επειδή 10 θα είναι στο νησί της Καλύμνου. Το λέω αυτό γιατί στεναχωριέται ο αντιδήμαρχος ο κύριος Ζωήδης, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι όλα θα είναι καθαρά ασπρισμένα το Πάσχα. Ακούστε, και κινδυνεύει να μην είναι επακριβώς. Είναι στόχος μας όμως, ό,τι και αν συμβεί θα είναι το κάνουμε. Στόχος. Είμαι εδώ στο σχολείο, κάνω μια επιθεώρηση για να δούμε πού βρίσκεται. Πού βρισκόμαστε προκειμένου επιτέλους αυτό το σχολείο να τελειώσει. Δεδομένου ότι έρχεται και στις 18 και 19 θα είναι εδώ η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, προκειμένου να οριστικοποιήσουμε κάποια πράγματα, γιατί το σχολείο πρέπει να παραδοθεί. Πέρασε αρκετός χρόνος, είχε δεσμευτεί ο εργολάβος 31-12 του 2019 να το παρέδιδε, δεν τα κατάφερε, όμως τώρα πρέπει να τελειώσουμε. Μπήκαν τα κουφώματα, είδα τους εσωτερικούς χώρους.
εάν υπάρχει οργάνωση και παράλληλη η παρέμβαση όλων των συνεργείων που απαιτούνται, πιστεύω ότι αυτό το σε ένα μήνα, ενάμιση μπορεί να παραδοθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί τρόπος να τελειώσει το σχολείο, διότι τα παιδιά δεν μπορεί να είναι χωρισμένα στο ένα σχολείο, στο άλλο. Πέρασε πολλής χρόνος, περίπου κλείνω με 2 χρόνια τώρα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η κατασκευάστρια εταιρεία θα βάλει τα δυνατά της ακόμα παραπάνω, προκειμένου να τελειώσουμε αυτήν την υπόθεση. Έχει δουλειά, αλλά εάν υπάρχει καλύτερος συντονισμός και περισσότερος κόσμος, το σχολείο σε εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να τελειώσει. Και αναφορικά με τον αύριο χώρο, σε αυτή τη φάση θα καθαριστεί, θα πληθεί, είναι τσιμεντοστρωμένος, είναι μια χαρά ο χώρος και θα δούμε στην πορεία πώς ο χώρος που αγοράστηκε και συνορεύει με τον αύριο χώρο, πώς θα διαμορφωθεί προκειμένου να έχει μεγαλύτερο, το σχολείο μεγαλύτερη άνεση όσον αφορά τους εξωτερικούς του χώρους.